Ο εφιάλτης ζωντάνεψε για το φοινικό δάσο στο Βάη, που για πρώτη φορά χτυπήθηκε από το κόκκινο σκαθάρι, σημαίνοντας συναγερμό, καθώς τυχόν ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του μπορεί να ισοδυναμεί με απόλυτη καταστροφή. 4 μήνες μετά την πρώτη προσβολή, στα τέλη του Αυγούστου, σε ένα και μόνο φοίνικα, η κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική, καθώς πλέον το επικίνδυνο έντομο έχει προσβάλει τουλάχιστον 15. Η πρώτη προσβολή εντοπίστηκε το τέλος του Αυγούστου του 23. Συγκεκριμένα σε ένα μεγάλο δέντρο πολύ μεγάλης ηλικίας στην είσοδο του Βάη, το οποίο βέβαια παρόλο που κάναμε παρέμβαση και ενχύσαμε με το κατάλληλο εντομοκτόνο, δεν μπορέσαμε να το σώσουμε. Αυτό γίνανε τέλος του Αυγούστου. Μετά δεν είχαμε άλλη προσβολή και πριν από λίγες μέρες που πήγαμε είχαμε διαπιστώσει μια προσβολή στο παραλιακό τμήμα του δάσους. Είναι ένα σοβαρό έβριμα, θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους αρμόδιες υπηρεσίες. Υπήρξε και προηγούμενη προσβολή μερικούς μήνες πριν. Είναι τα πρώτα συμπτώματα. Έχει πάει το σκοτάρι και έχει κάνει στο άμεσο στο φύλλο. Το έχει κουφώσει, ε. Αυτός είναι ένας από τους φοίνικες που το κόκκινο σκαθάρι κατατρώει τον κορμό του με τα πρώτα σημάδια ξύρανσης να κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό τώρα θα το κόψουμε όλα. Θα μείνει μόνο η καρδιά, θα του βάλουμε το φάρμακο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δασών προχωρά στην έγχυση ειδικών σκευασμάτων σε μια προσπάθεια να το σώσει. Όσα φοινικόδεντρα είχαν ήδη ξεραθεί, κάηκαν. Αυτά τα είχαμε χθες για ώρες στη φωτιά πάνω. Αυτές είναι οι προνύμφες. Είναι ακόμα ζωντανές. Αν υπάρχουν άλλα που δεν τα έχουμε βρει, διότι να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολη η επισκόπηση. Δηλαδή, επί της ουσίας το δάσος είναι μια ζούγκλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις μέσα και να τα εντοπίσεις, έτσι. Δηλαδή όταν τα εντοπίσουν πλέον μπορεί να είναι αργά. Σε μια έκταση 250 στρεμάτων με χιλιάδες φοίνικες που ανήκουν στο ενδυμικό είδος του Θεόφραστου, το Βάη είναι το μεγαλύτερο φοινικό δάσος της Ευρώπης και περιοχή Natura. Ο έλεγχος για το εύρος της προσβολής είναι εξαιρετικά σημαντικός και δύσκολος. Για το λόγο αυτό, η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, με κατεπήγον εγγραφό της, έχει ήδη ενημερώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας ουσιαστικά να ηγηθεί ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. Απαιτείται πολύ καλή αποτύπωση της κατάστασης στο δάσος στο Βάη, στενή παρακολούθηση των πληθυσμών και των προσβολών, αν εξελίσσονται ή όχι, και αν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, το οποίο στη συνέχεια αυτή η απάντηση θα μας οδηγήσει σε λήξη του συναγερμού, αν όλα καλά, ή σε ανάγκη επέμβασης στο οικοσύστημα αυτό το Natura. Μετά από την τεχνική έκθεση από το Δασαρχείο, να συντονίσουμε τους φορείς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου είναι και αρμόδιο ουσιαστικά, για να κάνουμε τις παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Είναι δε σημαντικό να μην χαθεί χρόνος, καθώς το κόκκινο σκαθάρι εμφανίζεται πιο εντατικά μετά την άνοιξη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.